θα σταθώ και εγώ σε αυτό το πρόεδρο του εργατικού κέντρου, ότι θα πρέπει να πιέσουμε τους Δήμους και την περιφέρεια, διότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής για τη διαφήμιση είναι απαράδεκτη. Και πρέπει κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι μαζί πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να πιέσουμε προς εκεί για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε τώρα στις εκθέσεις εμείς και να μην μας καλύβει κανένας ούτε τα πάθα μας να μπουν στην έκθεση. Είναι απαράδεκτο. Μαζί με έχουν καλύψει. Αν θέλετε κάτι και κάτι έτσι για... Εγώ συμφωνώ απόλυτα ήθελα πρωτού πάμε στο θέμα του αεροδρομίου που όπως είδατε και εσείς εχθές στο τέλος Κρήτη είχαμε μιλήσει πέρα από μια ώρα. Έχουμε κάνει και επιστολές και προς τον υπουργό τον κύριο Ρέπα μαζί με τον δήμαρχο της Ιεράπετρας και φαντάζομαι και ο δήμαρχος Υγείας μαζί με. Πιέζουμε πάρα πολύ και το θεωρούμε πραγματικά αστείο ένα έργο το οποίο δεν θέλει πολλά λεφτά να τελειώσει. Δεν θέλει αεροδιάδρομο, είναι έτοιμος αεροδιάδρομος. Μάλιστα το πλάτος του αεροδρομίου της Υγείας είναι 50 μέτρα, είναι πιο μεγάλο από του Ηρακλείου. Δηλαδή είναι αστείο αυτή τη στιγμή και με την κίνηση που κάνανε οι Κινέζοι να καθίσουν τα αεροπλάνα στα Χανιά γιατί το πλάτος του αεροδρομίου του Ηρακλείου δεν τους έπαιρνε και έχουμε στη Σιτία ένα έτοιμο αεροδρόμιο το οποίο πήρε εκτός από το 2.300 από Χημίκος και τα 50 πλάτος έχει πάρει άλλα 300 νομίζω επέκταση, 300-350 μέτρα και κολλάμε στο θέμα του κτηρίου. Και είπαμε στον κύριο Καρχημάκη που πήγαμε μαζί και τον είδαμε στο γραφείο του πάνω στο γραφείο του Πασόκ στην Αθήνα, κάντε επιτέλους ένα προκάμ να τελειώνουμε με 30-40 χιλιάδες. Μην μας κολλάτε εκεί πέρα τώρα να περάσουν άλλα δύο χρόνια, λέει, να περάσει από όλες τις επιτροπές για να εγκριθεί να μπορεί καινούριος εργολάβος να λάβει το έργο. Το οποίο καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο θα είναι το εφαλτήριο ανάπτυξης όλης της περιοχής, που θα δώσει δουλειά στον κόσμο, που θα κάνει τους επιχειρηματίες να αναπνεύσουν. Φανταστείτε τώρα να κάθονται 5 με 10 εταιρείες τσάρτες στο αεροδρόμιο της Σιτίας. Τι κόσμος θα κυκλοφορήσει εκεί πέρα, σε όλο τον νομό. Πόσοι καινούργιες θέσεις θα ανοιχτούν για να πάει να δουλέψει ο κόσμος. Πόσο θα αναπνεύσουν εμείς που μας έχουν πνίξει οι τράπεζες. Εγώ αυτό το πιστεύω. Κοίταξα, το αεροδρόμιο, η όλη εξέλιξη γύρω από το αεροδρόμιο μου φαίνεται περίεργη. Διότι πριν από 15, πριν από ένα μήνα, μας είχε πάρει απόφαση το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων να συνεχίσει ο ίδιος εργολάβος με κάποιο τρόπο την κατασκευή του κτηρίου. Μετά από 15 μέρες λοιπόν ξανασυνεδριάζει το ίδιο το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με άλλη σύνθεση και παίρνει απόφαση να βγει έκτοτος εργολάβος. Δηλαδή εδώ κάτι γίνεται. Γιατί κάτι δεν μου αρέσει. Από εκεί πέρα τώρα, όταν είχαμε πάει εμείς στην IDB την έφεση στο Βερολίνο, σε όσους πράκτορες και αν μιλήσαμε, το μόνο που μας είπαν είναι ότι είμαστε μακριά από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το πρώτο σας αυτό είναι το αεροδρόμιο. Εάν έχετε αεροδρόμιο στη Σιτία, τότε θα κάνουμε πρόγραμμα στη Σιτία. Εφόσον δεν υπάρχει αεροδρόμιο, δεν μπορούμε. Τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι ότι το μακριά θα μπορούσε να καλυφθεί έστω. Με το δρόμο. Αλλά έχουμε το σελινάρι, τώρα λένε για τέλος του καλοκαιριού να τελειώσει. Το σελινάρι λένε για μετά το καλοκαίρι να τελειώσει. Αν είναι δυνατόν μετά από 4 χρόνια. Και μου λέμε τώρα το καλοκαίρι. Το έργο εδώ στο καλό χωριό προστάζει τον εργολάβο ένα σωρό λεφτά, δεν ξέρουμε αν θα το συνεχίσει. Τα άλλα δύο έργα στο Χαμέζι και έχουμε σταματήσει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε, πραγματικά δηλαδή, εγώ όπως την ξεκίνησα την κουβέντα μου, είχα σκοπό να τα πω για αυτά, αλλά μου διαφύγανε. Δηλαδή για ποια βοήθεια μιλάμε προς τον νομό Λαστιού, ειδικά τους επιχειρηματίες του τουρισμού και τους εργαζόμενους του κάτω πάνω. Γιατί όλα αυτά αφορούν και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους. Ας έρθουν να μας πούνε τι άλλα έργα γίνονται στον νομό Λαστιού. Από πού θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις εργασίας. Κλείνουμε μαγαζιά. Από εκεί περιμένουμε. Από τον τουρισμό. Ακόμα όμως εκεί, ακόμα και εκεί οι υποδομές του τουρισμού δεν βοηθούν. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να έρχεται ο άλλος από το Ηράκλειο, να έρχεται μάλλον από την Ελβετία σε μια μισή ώρα στο Ηράκλειο και αν θέλει δύο ώρες να έρθει στην Ελούντα, τρεις ώρες στην Ιεράπετρα και τέσσερις ώρες στη Στία. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε τότε. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον νομό, σας πει πια δεν μιλάμε για ανάπτυξη. Δυστυχώς έχουμε περάσει στην υπανάπτυξη. Και αυτό θα δείτε κάποια στιγμή που είναι έτσι θα επαληθευτεί.